Η οικονομική κρίση χτύπησε και το συντηρητικό εργοστάσιο Γάλακτος Τρίκη, αφού στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο πρόεδρος του εργοστασίου Γάλακτος, κ. Κώστας Τσίγκας, παρουσίασε ζημιές ύψους 765.000 ευρώ για τη χρονιά του 2011. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίγκα, οι ζημιές οφείλονται στην αποπληρωμή των δανείων και στην σημαντική αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, στην αύξηση της τιμής του αγελοδινού γάλακτος και στις αποσβέσεις. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, προβλέπεται αυξημένος κατά 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πράγματι την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε τη γενική μας συνέλευση και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ο ισολογισμός μείων 765.000. Εντοπίσαμε ποιοι ήταν τουλάχιστον τρεις παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι τα επιτόκια έχουν διπλασιαστεί και από την προηγούμενη χρήση του 10. Οπότε μαζευτήκαν γύρω σε 360.000 αυτά. Ένα μέρος ήταν η τιμή του αγελαδινού γάλακτος ανέβηκε κατακόρυφα. Με αυτό δεν σημαίνει ότι και η παραγωγή είναι ευχαριστημένη, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα και εμείς δεν ανεβάσαμε και το γάλα στο ράφι λόγω την ανταγωνιστικότητα, που σημαίνει δηλαδή ότι στον πρωτογενή τομέα είχαμε ζημιακή αποχή. Και όμως συνεχίσαμε να τα δίνουμε αυτά τα χρήματα. Ένας τρίτος παράγων είναι οι αποσβέσεις. Και από εκεί ήρθε μια χασούρα και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει και εμείς περιμένουμε κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι το πρόγραμμα του Παλταζή που είχε παγώσει εδώ και 2 χρόνια. Περιμένουμε γύρω στα 6,5 εκατομμύρια, τα οποία είναι επιδοτούμενα από το 50%. Ήδη έχουμε βάλει το 1,5 εκατομμύριο και κάναμε την επένδυση με δικά μας κεφάλια. Εκεί θα μας έλυνε και το θέμα της ρευστότητας. Ευελπιστούμε στην πορεία ότι το 12 θα είμαστε θετικοί. Εκείνο που προέχει είναι δεν ξεφεύγουμε από τα ποιοτικά μας προϊόντα και αυτό έχει να κάνει δηλαδή με τον καταναλωτή που πάντα τρώει τα πιο καλύτερα προϊόντα από την Τρίκη. Και ο καταναλωτής χρόνια τώρα στηρίζει. Ακριβώς, ναι. Και του στηρίζει ο καταναλωτής και αυτό το διαπιστώνουμε και με την αύξηση του τζίρου μας. Τι άλλο να σας πούμε. Δεν σας απασχολεί και πολύ το θέμα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να φρενάρει έτσι την περαιτέρω εξέλιξη και την πορεία της. Όχι βέβαια. Είναι κάτι το προσωρινό. Όλοι ελπίζουμε ότι η κρίση σε κάποια φάση θα τελειώσει. Ήδη έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις για περικοπές των εργαζομένων και από εκεί θα έρθει ένα αλφα ποσό το οποίο γύρω στις 500.000 ετησίως θα έχει μισθοδοσία λιγότερη στο εργοστάσιο μας. Ευελπιστούμε ότι η συνέχεια θα είναι θετική.